Συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ ξανά για σήμερα. Είναι ένα Υπουργείο που η κάθε μια και ο καθένας που έρχεται αισθάνεται υποχρεωμένος να πει τον τέρτη του και κυρίως τα παράπονά του. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο εθνικό χαρακτηριστικό, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Και όταν έρχονται κάποιοι, τους λες, ρε παιδί μου, ωραία, έχεις δίκιο και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα, μα τα υπόλοιπα λέει είναι εξαιρετικά. Τα οποία θεωρείται δεδομένο και υπάρχει πάντα αυτό, να πεις, να ακούσουν τον τέρτη σου. Εδώ σήμερα κατάλαβα ότι δεν ήρθαμε για αυτό το λόγο. Και αυτό πραγματικά έτσι θέλω να σας ευχαριστήσω και για το κλίμα της συζήτησης, αλλά και για τα... και για όσα έχουν γίνει. Νομίζω η μεγάλη επιτυχία του ΙΚΙ είναι ότι δεν είναι δέσμιο της ιστορίας του με έναν τρόπο που συνήθως είναι παραλυτικός. Πάρα πολλά ιδρύματα και θεσμοί επιτυχημένοι στην πορεία του χρόνου, όχι για λόγους οικονομικούς, αλλά για λόγους μία αίσθηση ότι το παρελθόν θα παρασύρει και το παρόν και το μέλλον, είναι καθισμένοι. Το ΙΚΙ κατάφερε να μην είναι καθισμένο. Αυτό είναι μια συγκλονιστική επιτυχία. Και οφείλεται νομίζω και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους εργαζόμενους. Με κάποιο τρόπο καταφέρατε να πείτε, ωραία τα 61 χρόνια όλο αυτό, αλλά παιδιά πάμε παρακάτω με συνειδητές επιλογές. Αυτό είναι το ένα πράγμα που θα ήθελα να το τονίσω, γιατί μπορεί εσείς που είστε μέσα να μην το αντιλαμβανόσαστε και να μην αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη σημασία έχει αυτό. Και όπως βλέπετε, δεν θα μπω στο τέλος πάντων αυτό που αρχίζει και γίνεται και λίγο ανόητο στην καθημερινότητα, στο αν λεφτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αποδεικνύεται όμως ότι αυτοί οι θεσμοί βρίσκουν λεφτά. Ή λεφτά πάνε σε αυτούς τους θεσμούς. Ενώ έχεις διάφορα λεφτά που κάθονται, ακριβώς επειδή υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι δεν είναι σε θέση να, όχι να τα απορροφήσουν τεχνοκρατικά, αλλά να κάνουν το άλμα που κάνατε. Αυτό λοιπόν είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Το δεύτερο είναι κάτι που μπορεί μακροπρόθεσμα να είναι ακόμη σημαντικότερο. Το υπενήχθηκε, μάλλον το είπε και ο κ. Παπαστεργίου. Ποιο? Ότι αρχίζει στη χώρα μας να υπάρχει μία αποδοχή των διαδικασιών αξιολόγησης. Αυτό στην ακαδημαϊκή κοινότητα πήρε δεκαετίες και στην Ευρώπη. Μην νομίζετε ότι η Ευρώπη είναι καλύτερη ή πιο ενάρετη από εμάς. Αλλά ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτό, ότι εν πάση περιπτώσει, ωραία, δεν το πήρα. Αυτό είναι επειδή δεν είναι μια και έξω καταρχήν. Το δεύτερο είναι ότι έχεις πολλές δυνατότητες. Και το τρίτο είναι ότι αρχίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα να οριμάζει. Γιατί η ακαδημαϊκή κοινότητα, καλός ή κακός, είναι μια ιεραρχημένη κοινότητα. Δεν είναι μια κοινότητα πλασμένη από αγγέλους. Αυτά πολλές φορές έχουν τις επιπτώσεις τους, τις πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Η αξιοπιστία των αξιολογήσεων, εντάξει, μπορεί πάντα να έχεις και κάποιο είδους προβλήματα, διότι οι άνθρωποι κάνουν αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω ότι όλοι και γνωριζόμαστε και καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Παρόλα αυτά όμως, το γεγονός ότι είναι πολλές, ότι έχουν εμπλακεί πολλά πρόσωπα, ότι συνεχίζουν στην Ελλάδα, ακόμη αν και καταλαβαίνω με τις κουβέντες που έχω με τον Πρόεδρο ότι έχουμε προβλήματα, να θεωρείται μια κοινωνική προσφορά, γιατί ξέρετε σε όλα τα μέρη του κόσμου έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τις αξιολογήσεις. Άρθρα σε περιοδικά παραδείγματος χάρη. Επειδή είναι ένα πράγμα που δεν περνάει υποχρεωτικά στα βιογραφικά όσων αξιολογούν, σου λέει κάτσε τώρα, εγώ δεν θα καθίσω 2-3 μέρες να ασχοληθώ με αυτό, να γράψω εκθέσεις κτλ. Αυτή
όχι έλλειψη, αλλά μείωση της αίσθησης κοινωνικής προσφοράς, ακόμη δεν έχει πάρει διαστάσεις αρνητικές σε εμάς, και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και στους αξιολογητές να τονίζεται με αλφαγιώτα αυτή η διάσταση της καθημερινότητάς τους, γιατί είναι δουλειά μας και ως, δουλειά μας ως ακαδημαϊκοί να κάνουμε και τέτοια πράγματα. Άρα, στην ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και του Δημόσιου Σχολείου, γιατί κάνετε και πολλές αξιολογήσεις για προγράμματα σχολείων. Δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια και οι μεταδιδάκτορες κτλ. Και έχω συναντήσει εκπαιδευτικούς από νησιά, από μακρυσμένα μέρη, που τους άλλαξε τη ζωή αυτό. Όχι μόνο όσοι πήγαν έξω κτλ., αλλά και όσοι κάνανε διάφορα προγράμματα, τους άλλαξε τη ζωή. Τε λέμε τώρα άλλαξε τη ζωή και το προσπερνάμε. Είναι μια πολύ σοβαρή διάσταση. Αυτά όλα εμείς θεωρούμε ότι ενισχύουν τη δημόσια παιδεία. Δεν είναι ένα πράγμα αν τυχόν πληρώνεις δίδακτρα, δεν πληρώνεις το ιδιωτικό κτλ. Η δημόσια παιδεία είναι το σύνολο αυτών των διεργασιών και θεωρούμε ότι το ΙΚΙ, και δεν σας το λέω επειδή σήμερα έτσι είμαστε εδώ και στο κλίμα που είμαστε, αλλά το ΙΚΙ έχει συμβάλει στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων. Και αυτό σε μια Ευρώπη και σε μια χώρα όπου παίζεται αυτό το ζήτημα με έναν τρόπο καθαρά, ας πούμε, πολιτικό, νομίζουμε ότι το ΙΚΙ έχει συμβάλει και θα πρέπει έτσι να το αναγνωρίσουμε. Επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι το ΙΚΙ έρχεται να συμπληρώσει αυτό που γίνεται από το ΕΛΙΔΕΚ και τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ. Και ξέρετε τώρα, όταν τα ίδια πράγματα γίνονται από πολλούς φορείς, η συνύπαρξη είναι λίγο ζωηρή καμιά φορά. Εντάξει, αυτό το πάμε στα θετικά με την έννοια ότι μαθαίνουμε όλοι από όλους. Αλλά είναι θετικό νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί φορείς και κανείς δεν έχει την αποκλειστικότητα, επιμένω, της ενίσχυσης του δημόσιου χαρακτήρα των εκπαιδευτικών μας θεσμών. Τώρα, είπατε ότι διπλασιάστηκαν το Erasmus τα κονδύλια για το... Ναι, ναι, την πρόταση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, έχουμε να ζήσουμε ένα πράγμα αρκετά σύνθετο, διότι υπάρχουν αυτές οι προτάσεις τώρα για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία είναι συνεργασία πολλών πανεπιστημίων. Αυτό ουσιαστικά για πρώτη φορά στην Ευρώπη θα αποσυνδέσει τη χωρικότητα από το χαρακτηριστικό ενός πανεπιστημίου. Πανεπιστήμιο Χάιντελβεργκ, Πανεπιστήμιο Μονάχου κτλ. Τώρα σου λέει θα γίνει ενιαίο η Ρώμη, το Μόναχο και η Κοπενχάγη. Τι ακριβώς είναι τώρα αυτό? Είναι μια νέα πραγματικότητα και οι ίδιοι καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι ότι αυτό θέλει μια μελέτη. Η πρώτη τριετία είναι να μπορέσουν να διερευνήσουν τι δυνατότητες δίνει αυτό. Εμείς πιέσαμε πολύ τα πανεπιστήμια μας να κάνουν αίτηση και υπάρχουν επίσης από 4 πανεπιστήμια σε 4 διαφορετικά κονσόρτσια. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε σε ένα από αυτά. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα πτυχία, αναγνώριση πτυχίων, ΔΟΑΤΑΠ κτλ. Θα μπούμε σε περιπέτειες δύσκολες. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι γίνεται. Πάντως πράγματι είναι σε αυτή την κατεύθυνση και σε 10 χρόνια νομίζω θα υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός χάρτης με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα είναι θετικά ή αρνητικά. Σίγουρα όποιοι μείνουν έξω από αυτό θα είναι δύσκολο. Δεν πρέπει να μείνουμε έξω από αυτό από φοβίες πολλές φορές αδιευκρίνηση του χαρακτήρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να το παρακολουθούμε και να το μελετάμε. Τώρα, θέλω να πω 3+1 που λένε. Το πρώτο είναι, το είπε και ο Πρόεδρος, το θέμα των ανθρωπιστικών σπουδών. Κοιτάξτε,
Έχει ενδιαφέρον ότι το θέμα ανθρωπιστικών σπουδών από το ΙΚΙ ειδικά, από το ΙΚΙ ειδικά, δεν τέθηκε ως ένα άλοθη για τα υπόλοιπα. Αυτό μπορεί να έχει σχέση και με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντάξει, δηλαδή οι ανθρωπιστικές εντάχθηκαν ισότιμα με όλα τα υπόλοιπα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος, όχι υποχρηματοδότησης των ανθρωπιστικών στην Ευρώπη, όσο εργαλειοποίησης τους. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε, να το μελετήσουμε, να το σκεφτούμε κτλ. Αλλά είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός κίνδυνος σε όλο τον κόσμο, που παλιά λέγαμε οι ανθρωπιστικές, ο κίνδυνος είναι η μικρή χρηματοδότηση, που πάντα αυτό θα υπάρχει. Αλλά η εργαλειοποίησή τους ενδεχομένως ενδυνάμει να είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Το δεύτερο είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε εμείς για το άμεσο μέλλον, μετά την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης που κάναμε στην τριτοβάθμια, όπου τώρα έχουμε να κάνουμε με πανεπιστήμια με νέα αρχιτεκτονική, όπου έχεις νέα γνωστικά αντικείμενα, έχεις τις συνέργειες με τα ΤΕΗ, συνήθως λένε είναι η ενοποίηση, πράγμα που δεν έχει καμία σχέση με τη νέα αρχιτεκτονική, είναι οι συνέργειες με τα ΤΕΗ, είναι τα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα και τα διετή προγράμματα σπουδών για τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ. Αυτό τώρα θα πρέπει να συνοδευτεί και με μια πολιτική περιφερειακότητας. Νομίζω ότι είναι εντελώς ανοιχτό το ζήτημα πανεπιστήμια, σχολεία, περιφέρεια και ανάπτυξη. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει, ποια είναι η συμβολή των σημείων μας στην περιφερειακότητα. Σε μια χώρα που ξέρετε η γεωγραφία είναι μια πολιτική κατηγορία, δεν είναι μια φυσική κατηγορία. Αυτό λοιπόν είναι ένα ανοιχτό ζήτημα και νομίζω ότι στον προγραμματισμό του ΙΚΙ και στον προβληματισμό το θέμα της περιφερειακότητας πρέπει να είναι, να είναι ένα πράγμα που να το μελετήσουμε. Εγώ δεν νομίζω να είναι έτοιμες οι λύσεις. Μέχρι τώρα ήταν τα σουβλάκια και τα rooms to let. Δεν λειτουργήσε τίποτα από όλα αυτά και μπορώ να σας πω αυτό υπονομεύθηκε όλο. Πρέπει να δούμε τι άλλο σημαίνει η περιφερειακότητα. Το προτελευταίο είναι κάτι για το οποίο επίσης θέλουμε να ανοίξουμε έναν πολύ πλατή διάλογο και έχει σχέση με τη νέα γενιά στα σχολεία μας. Εγώ σίγουρα, αλλά από ό,τι βλέπω και γύρω μου, κυρίως την αριστερή μου πλευρά, γιατί δεν σας γνωρίζω εσάς τόσο πολύ, αν και θα καταλάβετε τι εννοώ, είμαστε παιδιά ενός βιβλιοκεντρικού πολιτισμού. Το βιβλίο ήταν κυρίαρχο, όλο αυτό το πράγμα. Μαζί με το βιβλίο εννοούμε και κειμενοκεντρικό πολιτισμό. Βλέπουμε τώρα παιδιά τα οποία η καθημερινότητά τους είναι το Instagram. Το Instagram είναι πέραν του κειμένου. Δεν είναι καν Twitter που σε αναγκάζει λίγο να σκεφτείς και τα λοιπά. Αυτό είναι πέραν του καλού και του κακού. Το χειρότερο θα ήταν να πούμε τι ωραία, τι καλά εμείς που αγγίζαμε τα βιβλία, που κάναμε, δείχναμε κτλ. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Όλοι μας οι θεσμοί, το σχολείο δηλαδή και το πανεπιστήμιο, είναι θεσμοί δομημένοι γύρω από το βιβλίο. Και ό,τι κάνουμε είναι να βελτιώσουμε αυτούς τους θεσμούς. Τα παιδιά όμως που έρχονται, όχι τα παιδιά που θα έρθουν σε 25 χρόνια, τα παιδιά που έρχονται, τα παιδιά του γυμνασίου είναι αυτά για τα οποία μιλάμε, είναι μια νέα κατηγορία πολιτών. Αυτοί οι θεσμοί τους μιλάνε, θα τους μιλάνε αυτά που λέμε να κάνουμε. Επιμένω, το χειρότερο θα ήταν να μπούμε στη λογική το παλιό είναι καλό, το καινούριο είναι κακό. Είναι όμως κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
γιατί είναι πέραν της βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας. Γιατί συνήθως λέμε, άρα να βάλουμε τον διαδραστικό πίνακα, που είναι καλό πράγμα, να βάλουμε το... Είναι πέραν αυτού και νομίζω ότι είναι ένα τοπίο εντελώς άδειο. Και πάνω σε αυτό, στη χώρα μας, αλλά γίνεται και διεθνώς, θα παιχτούν πάρα πολλά και ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα. Θα υπάρχει μία σύγκρουση πάλι γύρω από ζητήματα εργαλειακότητας και νομίζω θα πρέπει ως φορείς να τα βάλουμε στο τραπέζι χωρίς πάθος, χωρίς φόβο για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε. Τελευταίο. Θέλω να ακούσω και ποιες είναι οι δυσκολίες σας. Δεν μπορεί να μην έχετε. Εντάξει, ξέρω, δεν το κάνετε για να μου τις κρύψετε. Και προφανώς τώρα έχετε καθημερινές άπειρες δυσκολίες που τις λύνετε με τους δικούς σας τρόπους. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ποια πράγματα, αν μπορούσαν να βελτιωθούν από την κεντρική, ας πούμε, πολιτική με δική μας ευθύνη, θα διευκόλυνε το έργο σας. Παραδείγματος χάρη με τους ΕΛΚΕ των πανεπιστημίων, έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μετά την ένταξή τους στο δημόσιο λογιστικό. Εντάξει, το έχουμε βελτιώσει, αλλά παρόλα αυτά παραμένει να είναι μια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα, πάρα πολύ εκνευριστική κτλ. Και όντως έχουμε πει και με τον κύριο Τσακαλώτο να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές. Εδώ όμως εσάς θα με ενδιέφερε. Επιμένω όχι οι καθημερινές δυσκολίες σας, που είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν όπως παντού, αλλά οι κεντρικές δύο-τρεις δυσκολίες που αν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι, θα σας απελευθέρωνε ακόμη περισσότερο. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι στις μέρες μας ξέρω τι σημαίνει κανείς έτσι, να θέλει να προσφέρει και να καταφέρει να προσφέρει, αλλά έχετε και την άλλη πλευρά, ανεξάρτητα των ευχαριστειών, ότι καταφέρατε να είστε επικεφαλής ενός ιδρύματος που πραγματικά είναι από τα εξαιρετικά σοβαρά success stories, χωρίς να είναι αυτό το φασαριόζικο που κάθε φορά είναι στην καθημερινότητα, γιατί βγάζει ένα δελτίο τύπου, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Οπότε, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία που ποτέ δεν είναι δεδομένη και πραγματικά θα ήθελα λίγο να ακούσω και τις σκέψεις σας και προτάσεις σας για αυτό που σας ρώτησα.